Καλησπέρα σας. Από το Craft & Paper είμαστε και θα σας δείξουμε το μηχάνημα το Scan & Cut, που είναι ένα μηχάνημα κοπτικό. Κόβει χαρτί, χαρτόνι. Σε γραμμάρια δεν έχουμε περιορισμό, δηλαδή πάμε 500-600 γραμμάρια έχουμε κόψει. Όχι την καρτολίνα, το πριν, το μη έφτατο. Σε χαρτόνι όμως είμαστε σε πολλά γραμμάρια, δεν έχουμε πρόβλημα. Κόβει με ύφασμα, τσόχα έως 2 χιλιοστά. Τζιν, δερματίνι, δέρμα 1-1,2 χιλιοστά. Φύλλο μαγνήτη, στένσιλ, PVC δηλαδή, 3 δέκατα, 4 δέκατα το πλαστικό του PVC που το κόβει. Επίσης κάνει και περιγράμματα, έχει δηλαδή αντί για το κοπηδάκι μπαίνει κάτι σαν ένα αυτό εδώ πέρα που βάζουμε μπροστά μαρκαδοράκι ή έχει βγάλει και ένα καινούργιο αξεσουάρ τώρα που βάζουμε οτιδήποτε στυλό θέλουμε εμείς και κάνει πάλι το περίγραμμα πριν μας το κόψει αφού ή μόνο το περίγραμμα αν θέλουμε. Αυτό βολεύει πολύ στο πάσχο, ειδικά όταν δηλαδή, δουλεύει 3 χιλιοστά μέσα, 5 χιλιοστά μέσα να μας το κάνει το περίγραμμα. Ώστε όταν μας το κόψει μετά, να πάμε και να το ράψουμε ακριβώς στις γραμμές, ώστε να βγει το σχέδιο ίδιο και να μην είναι παράδειγμα. Λοιπόν, η βασική λειτουργία του μηχανήματος είναι ανάλογα με το τι υλικό έχουμε να κόψουμε, έχει έναν οδηγό που είναι σε 6-7 γλώσσες, όχι ελληνικά, αλλά είναι αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, έτσι διάφορα και κινέζικα. Όπου μας λέει τα βασικά. Δηλαδή, αν είναι χαρτί, ποια επιφάνεια κοπής να χρησιμοποιήσουμε. Και εδώ πέρα, πάλι το ίδιο, ανάλογα με τα γραμμάρια, αν είναι χαρτί, ύφασμα ή άλλο αντικείμενο, τη ρύθμιση του κοπηδιού μας και τη πίεση του μηχανήματος. Το κοπίδι μας, όπως θα δούμε εδώ, έχει κάποια νομεράκια. Αυτά τα νομεράκια, ανάλογα τι μας λέει το χαρτί μας, αν να κόψουμε χαρτόνι, χαρτί και τι μας λέει να το βάλουμε, το βάζουμε στο 4, στο 5, στο 6, ανάλογα στο που μας λέει το χαρτί. Μπορούμε να παίξουμε μισό πάνω, μισό κάτω, μην το βάλουμε στο 8. Δηλαδή, αν μας λέει να το κόψουμε και να είναι στο 5, μην το βάλουμε εμείς στο 8. Αυτό γιατί, αφού λέμε κόβεις στο 5, θα κόψεις και στο 8, θα κόψεις. Αλλά με ένα χαρτί, η απόσταση που θα έχει το κοπίδι μας από το πλαστικό θα είναι μεγαλύτερη. Οπότε όταν θα ανεβοκατεβαίνει, μπορεί να σηκωθεί το χαρτάκι, να πιαστεί και να μας χαλάσει το σχέδιο. Γι' αυτό προτιμάμε να είμαστε ακριβώς. Ή άμα είναι κάποιο ύφασμα που έχει και μεγαλύτερη πίεση, να μας χαλάσει την επιφάνειά μας. Να κόψει την επιφάνεια. Στο χαρτί επειδή δεν έχει πίεση και στο 8 να το βάλω δεν θα μου το κόψει την επιφάνειά μου. Οπότε προσέχουμε λίγο αυτά. Στην πίεση, τη ρυθμίζουμε με αυτό το κουμπί εδώ πέρα που είναι τα τους. Στη δεύτερη σελίδα, cut pressure. Yeah. Όταν είμαστε στο χαρτί, παίζουμε στο μείον 1 και στο 0, ανάλογα το πάρος. Και παίζουμε και στην ταχύτητα, στο χαρτί συνήθως πάμε στο 3, είμαστε μια χαρά. Μπορεί να βάλουμε και στο 5 με ένα απλά σχέδιο. Όσο πάμε σε πιο δύσκολα υλικά, ύφασμα, PVC και σε αυτά, χαμηλώνουμε ταχύτητα για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο και πιο καθαρό κόψιμο. Εντάξει. Λοιπόν, όταν ανοίγουμε την επιφάνειά μας, το μηχάνημά μας, μας βγάζει δύο επιλογές. Η μία είναι να πάμε να κόψουμε απευθείας από κάποια σχέδια που έχει το μηχάνημα ή κάποιο σχέδιο που έχουμε αποθηκεύσει εμείς σε ένα USB, σε υπολογιστή μας, σε υπολογιστή μας και το έχουμε μεταφέρει, είτε με Wi-Fi το συγκεκριμένο που έχει και Wi-Fi και να κόψουμε αυτό. Στη δεύτερη επιλογή είναι να το σκανάρουμε, να το αποθηκεύσουμε και μετά να μπορούμε να το κόψουμε, να το μεγαλώσουμε, να το μικρύνουμε και να το κόψουμε. Θα κάνουμε λοιπόν ένα σκανάρισμα, ένα σχέδιο που έχω ζωγραφίσει εδώ πάνω σε ένα χαρτί, θα το αποθηκεύσουμε και θα πάμε να το κόψουμε και σε αυτό και σε άλλα χαρτιά. Για να δούμε πώς γίνεται. Τρεις επιλογές. Direct cut είναι να το σκανάρει και να το κόψει απευθείας. Εκεί χάνουμε γιατί μας κόβει μόνο το περίγραμμα. Δεν θα μας κόψει το εσωτερικό. Το εσωτερικό του σχεδίου. Η δεύτερη επιλογή είναι που το αποθηκεύουμε. Οπότε και έτσι την επιλογή είτε να δώσουμε να μας κόψει και αυτό και αυτό, είτε και εσωτερικά γραμμές, την απέξω γραμμή, την εσωτερική γραμμή και την εξωτερική γραμμή. Αν ήταν αυτό ο χοντρός μαρκαδόρος, ας πούμε, θα βόλευε. Πάμε εδώ και θα σας το δείξω μέσα για να καταλάβετε καλύτερα.
Οπότε το πατάμε ένα σκανάρι, αυτό σκανάρι ανάλογα. Τώρα που έχω βάλει στην επιφάνειά μου και από τη δεξιά πλευρά έχει υποψήματα που έχει διάφορα σχέδια, θα αργήσει λίγο να μας το βρει γιατί θα ψάχνει να βρει και από εδώ σχέδια. Θα ψάχνει να βρει και από αυτή την πλευρά σχέδια. Μέχρι να αναγνωρίζει δηλαδή αυτό το σχέδιο. Στην αναγνώριση μπορεί να αναγνωρίζει πιο εύκολα γραμμικά αρχεία, δηλαδή κάποιες ζωγραφίες με γραμμές κυρίως. Όταν είναι μετά με χρώματα και τέτοιο, βρίσκει. Απλά είναι πιο δύσκολο, ανάλογα με το πώς του βάζουμε. Δεν του βάλουμε κανένα φυλάδιο από σουβλατζίδικο που έχει 50 χρώματα, δεν θα μπορέσει να μας τα βρει όλα. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, μας βγάζει τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να μου βγάλει μόνο το περίγραφο, δηλαδή μόνο το εξωτερικό. Η δεύτερη επιλογή που μας δίνει δύο γραμμούλες. Αν ήταν πιο χοντρός μακαδόρος, ακόμα και αυτόν θα το βρει, απλά και να το κόψει μετά δεν θα μας βγει κάτι είναι κουτσοκομμένο. Θα μου αναγνώριζε εσωτερική, εξωτερική γραμμή, το ίδιο και μέσα. Η τρίτη επιλογή είναι να μας γνωρίσει το κάθε σχέδιο μια φορά. Σε αυτό εμείς θέλουμε αυτή την επιλογή, την τρίτη. Οπότε του πατάω την τρίτη επιλογή, το πηγαίνω σε αυτά που θέλω να μου αναγνωρίσει μόνο, δηλαδή σε αυτό το σχέδιο. Τώρα, άμα βλέπετε, κάνει ένα πιο έντονο μάθημα που δείχνει να γνωρίσει το σχέδιο. Όταν είμαι εκεί, πατάω save και επιλέγω να το πιάσω στο USB, στο μηχάνημα, στον υπολογιστή μου, αν το έχω συνδυασμένο υπολογιστή και στο WiFi, αν είμαι κάποιο υπολογιστή εδώ που το έχω συνδυασμένο στο WiFi. Τώρα το πάω στο μηχάνημα αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι. Θα το δικαιώσω. Λοιπόν, τώρα πάμε ξανά στην αρχική. Θα κολλήσουμε πάνω άλλο ένα χαρτάκι, άλλο χρώμα. Αυτό που σε κάζω εγώ είναι κόλλα, γιατί η επιφάνειά μου είναι ήδη χρησιμοποιημένη. Οπότε όταν κάποια στιγμή σταματάει να κολλάει, προσθέτουμε κόλλα. Επαναπροσθετούμε κόλλα. Δεν είναι κόλλα μόνης. Συμβούλια μπορεί να ξεκολλήσει μετά. Το πιο σωστό και εύκολο είναι να φτιάξουμε ένα πατρόν 30x30 ή 30x60 για τη μεγάλη επιφάνεια από ένα χαρτόνι και να ξεκάζουμε την επιφάνειά μας. Αυτή τη στιγμή για λόγω συγγονίας θα λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε το σχέδιο που βρήκαμε εμείς, που σκάναμε. Λοιπόν, πάτε, πάμε στα save data, είναι τα αρχή που έχουμε αποθηκεύσει. USB, στο μηχάνημά μου είναι αυτό. Πατάμε εκεί και παίρνουμε μέσα. Πατάω να μου σκανάρει ξανά την επιφάνεια για να δείξω ότι έχει σκανάρει και έχει κρατήσει ακριβώς την ίδια θέση που το έχει σκανάρει στην αρχή. Οπότε θα πάρω να το κόψει ακριβώς εκεί που το κόψει. Αλλά μπορεί να το πάρω να το κόψει και στο όρο. Είναι έγχρωμο σκάνερ, οπότε μας δείχνει κανονικά τα χρώματα μέσα. Αυτό βολεύει πολύ όταν κάνουμε με υφάσματα password ή με κάποια προσκλητήρια ώστε να πάμε να ταιριάξουμε το κείμενο ακριβώς. Να πέφτει. Λοιπόν, θέλω να πάμε να το επεξεργαστούμε. Μπορώ να κάνω καταρχά zoom μέχρι 100% και να πάω να δω το σχέδιο μου πέφτει μέσα. Δηλαδή το σχέδιο αυτό, άμα το βγάλω, είναι αυτό το σχέδιο. Μπορώ να πάω να το τοποθετήσω ακριβώ. Πάμε στο κόψιμο. Η άλλη επιλογή που μπορώ να κάνω είναι αυτό το σχέδιο να το κάνω. Να το κάνω την πρώτη φορά, να το βγάλω την δεύτερη φορά. Το μεγάλο εδώ. Το δηλαδή που πάρει το μεγάλο τώρα. Και το βάζουμε στο κάπου άλλο να το κόψω. Αυτό μπορώ να το μικρύνω, να το μεγαλώσω, να το περιστρέψω, να μην κάνω δεκαμύρες όσο θέλω, με δεκαμύρες. Εντάξει, μπορώ να το κάνω αντικατοπισμό. Το βολεύει όταν έχουμε κυρίως ονόματα και είναι πάνω σε υφάσματα και σε αυτά που το κάνουμε από πίσω πλευρά για να κολλήσουμε ένα το άλλο. Μπορώ επίσης να το μεγαλώσω και πείρμα ανομοιόμαστε, δηλαδή μόνο το μακρύνω, να το στρετσάω ας πούμε, να το κάνω πιο κοινικό. Όταν είμαι όντιμος, το δώρο ok. Επίσης όλα μπορούν να συνδυαστούν, δηλαδή μπορώ να πατήσω ένα Alt, να βάλω εδώ πέρα κάποιο άλλο σχέδιο από αυτά που έχει το μηχάνημα μέσα στη μνήμη του. Το συγκεκριμένο έχει 1200 σχέδια στη μνήμη.
να μπει μέσα και να το κόψω. Τίποτα θέλω να το κόψω. Θα του βάλω 5-6 και να κόβει αυτό είναι για 5-6. Απλά τώρα στα χαρτιά που έχουμε το βάζουμε να μας ταιριάξει. Όταν είμαστε έτοιμοι λοιπόν, όταν okay, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε ώστε για μια μελλοντική, αν είναι κάτι που το θέλουμε να το κάνουμε συχνά, να το αποθηκεύσουμε και να το ξαναπώνουμε συνέχεια. Όταν μετά το αυτό ξεκινάει. Ξεκινάει και κόβει πάντα με τη σειρά που έχουμε βάλει τα σχέδια. Αυτό γιατί το κάνει. Γιατί αν έχουμε φτιάξει ένα προσκλητήριο με δαντέλα, θέλουμε πρώτα να κοπεί η δαντέλα εσωτερικά και ύστερα να κοπεί το γύρω-γύρω του φακέλου. Αυτό γιατί την ώρα που σηκώνεται η δαντέλα, η κόψη έχει την δαντέλα που μας σηκωθεί το χαρτί, να μην ξεκολλήσει το χαρτί. Οπότε πάντα μιλάμε τις λεπτομέρειες και στο τέλος το μεγάλο. Τώρα είναι στην αρχή τα τρία που το βάλαμε, τελείωσε. Είναι το σχέδιο που του βάλαμε του σκάναρε, ξεκολλάμε. Αυτό είναι το άλλο που μας έκοψε εκεί που το βάλαμε και το φορεματάκι. Τώρα αυτό το σχέδιο, οποιαδήποτε σχέδιο που θέλω να τα ξανακολλήσω και να πάω μέσα και να το κάνω ας πούμε μια δαντέλα. Επειδή έχει το σκάνερ μας βολεύει να δούμε πού θα πέσει η δαντέλα και να το κόψει. Το ίδιο σημαίνει σε όλα τα υλικά. Όταν χρησιμοποιούμε όμως ύφασμα και τσόχα, προτιμάμε να έχουμε βάλει από πίσω καρίνα ή σιδερότυπο ή κάποιο πιο ισχυρό αυτοκόλλητο, γιατί δεν θέλουμε το ύφασμα με την κόλλη που έχει επιφάνεια που δεν κολλάει πολύ, για να μπορούμε να το ξεκολλάμε μετά, να μην μας στρετσάρει το ύφασμα ή την τσόχα. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε είτε καρίνα, είτε σιδερότυπο, άμα είναι για ύφασμα, είτε κάποιο πιο ισχυρό αυτοκόλλητο. Π.χ. μπορούμε να βάλουμε ένα αυτοκόλλητο από τα που δίνουμε τα βιβλία. Και το πλάνο με το μέτρο. Απλά ζητάμε να είναι καλή ποιότητα που πάμε να πάμε ένα φινό που είναι μαλακό το στρέτς το φίλι του. Να είναι πιο σκληρό, να είναι 90 μάικρο, ας πούμε, να έχει αδεισία. Αυτό το κάνουμε για να κολλήσει καλά το ύφασμα ή το υλικό που θέλει τσόκα και να μπορέσουμε να το κόψει χωρίς να μας ανοίξει το ύφασμα. Κάποια ερώτηση, κάποια απορία.